στον Ιουδαϊσμό, στον Εβραϊσμό, δεν υπάρχει θέμα ότι ο μη Εβραίος, ο μη πιστεύων και ο μη τυρών καλύτερα περισσότερο στην εβραϊκή θρησκεία θα καεί στην κόλαση. Και καλά ο Εβραίος, ο πιστεύων και ο τυρών την εβραϊκή πίστη και την εβραϊκή θρησκεία θα πάει στον παράδεισο. Πρώτα απ' όλα οι έννοιες παραδείσου και κολάσεως στον Ιουδαϊσμό είναι μεταφορικές ως ένα σημείο. Βέβαια υπάρχουν αυτές οι έννοιες, αλλά δεν μιλάμε για κάτι κυριολεκτικό, δεν μιλάμε για τους ουρανούς με τα αγγελάκια και τις άρπες και δεν μιλάμε για τα έγκατα της γης με τις φωτιές και τα διαβολάκια με τις τρίαινες. Δεν μιλάμε ούτε καν για γεωγραφικά μέρη. Μιλάμε για έννοιες, παράδεισος και κόλαση. Γκαν Έντεν και Γκεενόμ, όπως λέμε στον Ιουδαϊσμό. Στον Ιουδαϊσμό λοιπόν δεν λέμε ότι οποιοδήποτε Εβραίος θα πάει στον παράδεισο και οποιοδήποτε μη Εβραίος θα πάει στην κόλαση. Όχι, όχι και όχι. Η κόλαση και ο παράδεισος, φυσικά που δεν πρόκειται για μέρη τέτοια, είναι ανοιχτές τόσο για τους Εβραίους όσο και για τους μη Εβραίους, ανάλογα βασικά με τις πράξεις τους ως άνθρωποι. Ναι μεν υπάρχει αυτό που λέμε η σωστή πίστη και ο κάθε άνθρωπος καλείται να ψάξει και να βρει τη σωστή πίστη που τον φέρνει και κοντά τώρα στον Θεό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν ένας άνθρωπος δεν έχει τη σωστή πίστη αλλά έχει αγνή καρδιά και νομίζει ότι με τη λαθασμένη αυτού πίστη ότι αυτή είναι η αληθινή πίστη του, η λαθασμένη, και λατρεύει πραγματικά με αγνή καρδιά αυτό που λατρεύει, ακόμα και το είδωλο, και κάνει καλές πράξεις, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού δεν πρόκειται να είναι καταδικασμένος να καεί στην κόλαση αιώνια. Φυσικά και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ο Θεός ρυθμίζει τα πάντα και τις αποφάσεις του. Ποιοι είμαστε εμείς για να αποφασίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός δίνει χάρη σε κάθε καλό άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα. Είτε αυτός είναι οποιασδήποτε πίστης, ακόμα και λαθασμένης, για τη θέση του Ιουδαϊσμού, είτε αυτός είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, Ινδουιστής, Βουδιστής, Ταοιστής, είτε αυτός είναι ιδωλολάτρης ακόμα, είτε αυτός είναι ακόμα και άθεος. Δεν είναι εδώ ακριβώς το θέμα μόνο εξαιτίας της πίστης που κάποιοι ξέρουν να λένε. Για παράδειγμα, τόσο στο φανατικό Ισλάμ, όσο και σε διάφορους κύκλους του θρησκευόμενου χριστιανισμού, υπάρχει η έννοια ότι ο πιστός και ο άπιστος. Και στον άπιστο συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι δεν πιστεύουν στο συγκεκριμένο ακριβώς δόγμα. Και όχι μόνο αυτό, σου λέει ότι οι άπιστοι, ακόμα και αν είναι καλοί άνθρωποι, μόνο και μόνο που δεν πιστεύουν σωστή πίστη θα καούν αιώνια στην κόλαση. Αυτό δεν ισχύει στον Ιουδαϊσμό. Τώρα, μπορεί ένας μη Εβραίος να είναι δίκαιος απόλυτα και να είναι μη Εβραίος? Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Έχει το Ιουδαϊσμός και λέει, ο Εβραίος και ο μη Εβραίος διαφέρουν ανάμεσά τους στο θέμα της αποστολής. Ο Εβραίος έχει γεννηθεί με την εβραϊκή ψυχή και καλείται διαμέσου της εβραϊκής ψυχής να έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Αυτή την αποστολή μπορεί να την φέρει σε πέρας μόνο αν προσπαθήσει να είναι δούλος του Κυρίου και να τηρήσει, προσπαθεί να τηρεί τους 613 νόμους του Θεού εις το όνομα του Θεού. Ο μη Εβραίος έχει και αυτός μια άλλη αποστολή. Αυτή η αποστολή του πρέπει να είναι δίκαιος άνθρωπος και να τηρεί τους 7 πανανθρώπινους νόμους του Νόαχ, του Νόε, στο όνομα του Θεού επίσης. Όταν ένας Νοαχίτης, ένας μη Εβραίος δίκαιος, τηρεί τους 7 νόμους του Νόαχ, του Νόε, έχει ακριβώς πετύχει την αποστολή του, όπως ένας δίκαιος, πιστός Εβραίος, θρησκευόμενος Εβραίος, που τηρεί όπως πρέπει τους 613 νόμους της Τωρά. Εδώ πέρα απλά να πούμε ότι οι 7 νόμοι, οι πανανθρώπινοι, συμπεριλαμβάνονται τους Εβραίους μέσα στους 613 εβραϊκούς νόμους. Η αποστολή τους είναι διαφορετική. Και ένας μη Εβραίος
δεν είναι πλασμένη η ψυχή του με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκπληρώσει αυτούς τους 613 νόμους των Εβραίων. Είναι μια δύσκολη αποστολή αυτή, η εβραϊκή αποστολή. Αν πάλι ένας μη Εβραίος με όλη του την δική του προσωπική θέληση, χωρίς εμείς οι Εβραίοι να έχουμε κάνει κάποια προσπάθεια για αυτό, αν ο ίδιος θελήσει, το ψάξει, θελήσει, εξεταστεί, διαβάσει, μελετήσει και θελήσει πρακτικά να γίνει ο ίδιος Εβραίος, η πόρτα επίσης είναι ανοιχτή. Βέβαια, πρέπει να εξεταστεί όπως πρέπει, σύμφωνα με εβραϊκό επίσημο ορθόδοξο ιουδαϊκό ραβινικό δικαστήριο, και εφόσον γίνει δεκτός, γίνεται κομμάτι του εβραϊκού λαού και του εβραϊσμού αναπόσπαστο. Είναι Εβραίος σαν όλους τους άλλους, και στον Ιουδαϊσμό λέμε ότι αποκτά εκείνη την ώρα εβραϊκή ψυχή. Είναι σαν να ξαναγεννιέται με εβραϊκή ψυχή. Αλλά φυσικά ο Ιουδαϊσμός δεν τρέχει να κάνει προσιλητισμό, γιατί πολύ απλά ο καθένας μας πρέπει να κάνει την αποστολή του στη θέση που ο ίδιος είναι. Τώρα αν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι περισσότερο, και όντως μπορεί, παρακαλώ. Αλλά η ουσία των πραγμάτων είναι ο καθένας από τον πόστο του να προσπαθεί να προσφέρει. Και ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 7 παρανθρώπινοι νόμοι του Νόαχ, του Νόε, που ένας μη Εβραίος σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό καλείται να του στηρεί για να είναι δίκαιος μη Εβραίος. Ερχόμαστε και λέμε. Ο Μαϊμονίδης επίσης έχει συγκεντρώσει όλους αυτούς τους νόμους και στο βιβλίο του Μισνέ Τωρά, στον τόπο Σοφτήμ, στους νόμους Ιλχότ Μελαχήμ, των βασιλιάδων και των πολέμων τους, ο Μιλχαμότεμ, στο κεφάλαιο 9, εκεί πέρα μας λέει στην Αλαχά, στο νόμο 1. Αρσισά δε βαρίνι τσταβού Αντάμ Αρισόν. Πρώτα απ' όλα ο Θεός έδωσε στον πρωτόπλαστο άνθρωπο, τον Αντάμ και την Χαβά, την Εύα, 6 πανανθρώπινους νόμους. Αλλά βοντάζαρα, πρώτα απ' όλα απαγορεύεται στον άνθρωπο, σε όλο το ανθρώπινο είδος, να κάνει ειδωλολατρία. Και όταν εμείς στον Ιουδαϊσμό λέμε ειδωλολατρία, δεν είναι μόνο κάποιος απλά σίγουρα να μην προσκυνά και να μην πιστεύει σε είδωλα, σε εικόνες, εικονίσματα ή αγάλματα ή σαν στοιχεία της φύσης, αλλά οποιαδήποτε υλοποίηση του Θεού, αυτό αποτελεί για τον Ιουδαϊσμό ειδωλολατρία. Μπορεί βέβαια κάποιος να είναι και μονοθεϊστής και να ακόμα ειδωλολάτρης, να λέει ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι ένα κουτάκι Coca-Cola. Τι καλά βέβαια αυτό. Και πάλι μπορεί να είναι να πιστεύει σε ένα Θεό, αλλά πιστεύει σε ένα Θεό ειδωλολατρικό, υλικό. Επομένως, ένας μη Εβραίος για να είναι δίκαιος πρέπει να πιστεύει ακριβώς όπως ένας Εβραίος σε αυτό το θέμα, ότι ο Θεός είναι ένας, μοναδικός, αϊλός, δημιουργός του σύμπαντος και κυρίαρχος της ιστορίας. Δεύτερη εντολή, Αλμπιρκάτ Ασέμ. Απαγορεύεται σε έναν μη Εβραίο δίκαιο να καταραστεί το όνομα του Θεού. Πράγμα που φυσικά αυτό είναι και νόμος που ισχύει για τους Εβραίους. Τρίτον, Αλ Σφιχούτ Νταμίν. Απαγορεύεται σε έναν μη Εβραίο δίκαιο να δολοφονήσει. Όπως φυσικά και σε έναν Εβραίο, απαγορεύεται να δολοφονήσει, δηλαδή να σκοτώσει άδικα, χωρίς λόγο, έναν συνάνθρωπό του, είτε Εβραίο είτε μη Εβραίο. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για περιπτώσεις αυτοάμυνας, πολέμων κτλ. Μιλάμε για δολοφονίες. Μπορείτε να κάνει φόνο. 4. Δε αλ γκυλούι αραγιότ. Απαγορεύεται σε έναν μη Εβραίο δίκαιο να ανομήσει στα σεξουαλικά αμαρτήματα. Βέβαια, στους Εβραίους υπάρχουν περισσότερες απαγορεύσεις επάνω στα σεξουαλικά αμαρτήματα σε σχέση με έναν δίκαιο μη Εβραίο. 5. Δε άλλα γκέζιλ. Απαγορεύεται σε έναν δίκαιο μη Εβραίο να κλέψει, όπως ακριβώς απαγορεύεται και σε έναν Εβραίο. 6. Δε άλλα δινίμ.
υπάρχει ειδική εντολή σε όλο το ανθρώπινο είδος να έχει νόμους. Να έχουν δικαστήρια. Να υπάρχει κοινωνία οργανωμένη με νόμους, δικαστήρια, αρχηγία, ηγεσία. Από την εποχή λοιπόν του Νόαχ, του Νόε, μετά τον κατακλυσμό, προσθέθηκε η 7η εντολή στην ανθρωπότητα, η οποία ήταν να μην τρώνε ever minachai, δηλαδή ένα ζώο όταν ήταν να το φάνε, έπρεπε πρώτα απ' όλα να το σκοτώσουνε και μετά να το φάνε χωρίς να πάρουν ένα τμήμα του ζώου όσο το ζώο ακόμα ζει και να το φάνε προκειμένου με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι να μην είναι βάναυση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως οι εντολές στις οποίες υποχρεώθηκαν όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό είναι 7. 6 οι πρώτες εντολές στον πρωτόπλαστο άνθρωπο τον Αντάμ και η 7η που προσθέθηκε μετέπειτα στο ανθρώπινο γένος μετά την εποχή του κατακλυσμού στον Νόαχ και τους απογόνους του, στον Νόαχ και τους απογόνους του. Έτσι λοιπόν ο Ιουδαϊσμός λέει ότι όταν ένας μη Εβραίος τηρεί όλους αυτούς τους 7 νόμους εις το όνομα του Θεού, εις το όνομα του Θεού, όχι μόνο και μόνο επειδή του φαίνονται του ίδιου απλά λογική αυτή η νόμη, αλλά το κάνει εις το όνομα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας δίκαιος, εντελώς μη Εβραίος, που κάνει το θέλημα του Θεού ακριβώς όπως το κάνει ένας δίκαιος Εβραίος που προσπαθεί να τηρεί τους 613 νόμους της Τωρά. Γι' αυτό ο Ιουδαϊσμός δεν έχει ως σκοπό να προσιλητήσει τους άλλους λαούς, τα άλλα έθνη, λέγοντας ότι αν δεν είσαι Εβραίος θα καείς στην κόλαση μόνο και μόνο επειδή δεν έχεις τη σωστή πίστη. Όχι. Υπάρχει θέμα βέβαια σωστής πίστης και στον Εβραίο και στον μη Εβραίο που είναι το ίδιο πράγμα, όπως είδαμε, και οι δύο πρέπει να πιστεύουν, και ο Εβραίος και ο μη Εβραίος, ότι ο Θεός είναι ένας, μοναδικός, αδιαίρετος και άειλος, δημιουργός του σύμπαντος και κυρίαρχος της ιστορίας. Αλλά από την άλλη πλευρά η αποστολή τους διαφέρει. Η αποστολή του καθενός διαφέρει. Και δεν μπορεί να έρθει τώρα κάποιος ο οποίος εξ αρχής η αποστολή του είναι διαφορετική να έρθει να κάνει μια αποστολή που ο ίδιος ίσως δεν θα τα καταφέρει. Γι' αυτό ο Ιουδαϊσμός δεν προσιλητίζει και δεν θέλει τον προσιλητισμό των άλλων. Θέλει μεν οι άνθρωποι να είναι δίκαιοι και ο καθένας βέβαια με τη δικιά του θέληση πρέπει να ψαχτεί και να προχωρήσει στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Είτε είναι Εβραίος είτε είναι μη Εβραίος. Βέβαια, ο Ιουδαϊσμός και η Εβραϊκή θρησκεία δεν κλείνει την πόρτα σε όποιον μη Εβραίο το έχει ψάξει πραγματικά και με τη δική του πραγματικά θέληση θέλει ο ίδιος να αλλάξει αποστολή και να λάβει μια πιο βαρύτερη αποστολή που είναι η αποστολή του εβραϊκού λαού. Γι' αυτό ένας μη Εβραίος που πραγματικά ο ίδιος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του εβραϊκού λαού μπορεί, εφόσον εξεταστεί, μελετήσει και εξεταστεί και δοκιμαστεί, μπορεί ο ίδιος να γίνει Εβραίος, εφόσον γίνει Εβραίος από επίσημο ορθόδοξο ραβινικό δικαστήριο, Μπεντίν. Φυσικά μετέπειτα αυτός είναι ένας δίκαιος προσήλυτος που ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό και γίνεται αναπόσπαστο το κομμάτι του εβραϊκού λαού, όχι μόνο της εβραϊκής πίστης αλλά και του εβραϊκού λαού, γιατί ο Ιουδαϊσμός είναι μια απόλυτη εθνοθρησκεία. Αυτά απλά έτσι για να εξηγούμε την διαφορά του Εβραίου και του μη Εβραίου στον Ιουδαϊσμό σύμφωνα με το πρίσμα του Ιουδαϊσμού.